Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω για ένα άλλο ντοκιμαντέρ που είδα χθες το βράδυ. Και ξέρω θα μου πείτε τα πολλά ντοκιμαντέρ κάνουν κακό, αλλά θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Και αυτό το ντοκιμαντέρ είναι μόνο στα αγγλικά, δυστυχώς, αλλά είναι πάρα πολύ ενημερωτικό. Και το ντοκιμαντέρ αυτό μιλάει για την εμπειρία του trafficking. Για όσους δεν γνωρίζουν, trafficking είναι όταν νεαρές κοπέλες πολλούνται από σωματέμπορους για να κάνουν τη δουλειά της πουτάνας. Απλά, είτε σε κολόμπαρα, είτε σε σπιτζάδικα, αλλά κυρίως, και αυτό είναι το χειρότερο, σε σπίτια τα οποία είναι μέσα φυλακισμένες και πηγαίνουν εκεί και πηδάνε διάφοροι και αυτές είναι μέσα εχμάλωτες. Το ντοκιμαντέρ αυτό λοιπόν λέει ότι παρόλο που αρκετές γνωρίζουν, ειδικά γιατί συνήθως είναι κοπέλες από το Ανατολικό Μπλόκο, ότι θα πάνε για αυτή τη δουλειά, υπάρχει ένα ποσοστό που το έθεσε ένας σωματέμπορος που το είπε, οπότε δεν έχουμε λόγο να πούμε ότι λέει ψέματα, ένα 10% δεν γνωρίζει ότι πάει για αυτό το πράγμα, ούτε καν του περνάει από το μυαλό. Οπότε εδώ μιλάμε για ένα έγκλημα πάρα πολύ άσχημο. Μιλάμε για νέες κοπέλες, οι οποίες, ακόμα και αν δηλαδή γνωρίζουν ότι θα τις πουλήσουν για πουτάνες, είναι πολύ διαφορετικό να νομίζεις ότι θα πας και θα δουλέψεις ένα μπορδέλο της προκοπής, στο οποίο δεν θα διακινδυνεύει ούτε σωματική σου ακαιρεότητα και ότι θα, παρόλο εάν η δουλειά σου είναι να πηδιάσεις, ας πούμε, 5 πελάτες τη μέρα, μια, ας πούμε, ανθρώπινη, πώς να το πω, ένα ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον, ας το θέσω έτσι. Ακόμα και να πάρεις τα λεφτά, δηλαδή θα δουλεύεις για αυτά τα λεφτά, είναι δικαίωμά σου. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό να σε πάρουν και να σε κλείσουν μέσα σε ένα διαμέρισμα, να σου πάρουν τα χαρτιά σου και τα διαβατήριά σου, να σε ταράξουν στο ξύλο, να αποβάλεις αν είσαι ήδη έγκυος, να κάνεις έκτρωση σε χασάπηδες αν μείνεις έγκυος, να κολλήσεις αφροδίσια νοσήματα, να σε βιάζουν 4 και 5 μάγκες τη φορά, να μην μπορείς να πας πουθενά, να είσαι αποκλεισμένη σε ένα σπίτι που η μόνη σου δουλειά είναι να ικανοποιείς τις ανώμαλες ορέξεις αυτών των ανθρώπων, γιατί αν ήταν φυσιολογική, μην ξεχνάτε ότι θα πήγαινα σε πραγματικά μπουρδέλα και σε κολόμπαρα. Θα μου πεις φυσιολογική άντρας πάει σε μπουρδέλα. Όχι, δεν πιστεύω ότι ο φυσιολογικός άντρας πάει σε μπουρδέλο. Βέβαια, αυτό είναι μια ερώτηση που θα πρέπει να τη σχολιάσουμε, γιατί εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας πω την άποψή μου, δεν γνωρίζω γι' αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάει να την πλήξει μια γυναίκα σε ένα σπίτι χωρίς καμία, πώς να το πω, χωρίς κανένα χαρτί ή χωρίς καμία άδεια για να το κάνει αυτό το πράγμα, χωρίς να ξέρει ότι αν είναι ελεγμένη από υγειονομικούς παράγοντες, χωρίς να ξέρει τι θα συναντήσει σε εκείνο το σπίτι. Τις περισσότερες παρές γνωρίζουν ότι οι κοπέλες είναι κατεστραμμένες και πάνε και το κάνουν αυτό και δίνουν τα λεφτά τους και το διαιωνίζουν αυτό το πράγμα. Εκτός ότι μιλάμε για ανώμαλους ερωτικά ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους που δεν είναι φυσιολογικοί στον ερωτικό τομέα, αλλά μιλάμε για ανθρώπους που έχουν παντελή έλλειψη συνείδησης, παντελή έλλειψη ηθικής και είναι άνθρωποι που προσβάλλουν τον όρο άνθρωποι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το κάνουν ούτε τα ζώα. Γιατί ένας σκύλος, αν θα δει ένα πληγωμένο σκυλάκι, δεν θα πάει να το δαγκώσει, δεν θα πάει να το φοβήσει, θα φύγει. Θα μυρίσει την αρρώστια και θα φύγει. Το να υπάρχουν φυλακισμένες γυναίκες, να γνωρίζουν αυτοί που πάνε εκεί, διότι γνωρίζουν σίγουρα ότι το μέρος εκεί είναι παράνομο. Ξέρουν πολύ καλά που πάνε. Και αντί να το κάνουν όχι κατάθεση, αλλά να κάνουν μια καταγγελία στην αστυνομία, συνεχίζουν να πηγαίνουν εκεί και να πηδάνε και να χαρακτηρίζουν τις γυναίκες αυτές ως πουτάνες, ξεκολιάρες, ή τα θέλει ο κόλος τους. Είναι τραγικό. Βέβαια, ευτυχώς δεν συμβαίνει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Έτσι πιστεύω, έτσι έλεγε και το ντοκιμαντέρ. Αυτά τα τραγικά γίνονται σε υπανάπτυκτες χώρες, όπου ο σεξισμός είναι κάτι το τραγικό, ότι οι γυναίκες είναι οι καλές γυναίκες για το σπίτι και οι ζουγλοπουτάνες και οι ξεκολιάρες που είναι για τα μπουρδέλα. Όποια κοινωνία έχει αυτόν τον τρόπο σκέψης, π.χ. Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ, αυτές είναι οι κοινωνίες που περισσότερο απορροφούν
Αυτά τα κορίτσια από το Ανατολικό Μπλοκ. Μπλοκ, είπα πριν. Ναι, τέλο πάντων, το Ανατολικό Μπλοκ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι και νύχτα. Εγώ δεν θα εκφέρω άποψη ως τι είναι αυτά τα κορίτσια και αν είναι ελευθέρα θητική ή αν έχουν μία άποψη περί του σεξ που δεν ταιριάζει, ας πούμε, με τη δικιά μου. Αυτό δεν με απασχολεί. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι είναι φυλακισμένες, είναι ότι δεν έχουν δικαίωμα επιλογής, ότι είναι ουσιαστικά πολίτες χωρίς δικαιώματα σε μια φυλακή απάνθρωποι. Είναι τραγικό να είμαστε στον 21ο αιώνα και οι γυναίκες να χρησιμοποιούνται χειρότερα από ό,τι επιτρέπουμε να χρησιμοποιούνται τα ζώα. Δηλαδή, εάν θα έφτιαχναν αυτό σε κάποια ζώα, η κοινωνική κατακραυγή θα ήταν τρομερή. Και όμως ορίστε το κάνουν στις γυναίκες και θεωρείται οκ. Okay. Μάλιστα, όπως λέει στο ντοκιμαντέρ, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Νταβατζής μόλις πάρει αυτή τη γυναίκα είναι να τη γαμίσει, συγγνώμη για την έκφραση, και να τη σπάσει το ξύλο για να τη σπάσει το ηθικό. Γιατί οι γυναίκες οι οποίες έχουν σπασμένο ηθικό και δεν έχουν δυνατό χαρακτήρα είναι πιο εύκολα εκμεταλλεύσιμες. Πουλούνται σαν ένα κομμάτι κρέας για 1000 δολάρια. Δηλαδή, φανταστείτε μια κοπέλα 20-21 χρονών στα τα κρύα τα νερά, γιατί τη διαλέγουν κιόλα. Δεν θα πάρουν ένα μπάζο, δεν θα πάρουν μια χοντρή. Εντάξει, μπορεί να πάρουν και χοντρή, ανάλογα τα γούστα, δεν ξέρω. Αλλά διαλέγουν τις κοπέλες ανάλογα με το πόσο πολύσιμες είναι. Δηλαδή, μιλάμε για τραγικά πράγματα, για πράγματα που θα έπρεπε να μας εξαντλώνουν. Και φανταστείτε ότι αυτοί οι πελάτες που πάνε σε αυτά τα μέρη μπορεί να είναι γύρω μας. Να είναι φίλοι μας, να είναι γνωστοί μας. Πόσο τραγικό είναι αυτό. Και ακόμα πιο τραγικό, ότι μπορεί να υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που βλέπουν τη γυναίκα και σαν, συγγνώμη, σαν ένα εμπορεύσιμο υλικό. Μισό λεπτάκι να ανοίξει την πόρτα. Συγγνώμη που σας άφησα, αλλά ήρθε ο Παντελής. Αυτά είχα να πω, θα βάλω το ντοκιμαντέρ εδώ κάτω, δείτε το και πείτε μου τη γνώμη σας για αυτό το πράγμα. Και αν έχετε σχόλια, πείστε ή αν θέλετε, πείτε τη γνώμη σας. Είμαι ανοιχτή πάντα στο διάλογο. Πλάκια, γεια σας!